τηλεθεατές του προγράμματος. Σας ενημέρωση λοιπόν, τώρα. Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε με το ΙΚΑ Λάθη. Γιατί είναι κάτι που είδαμε και χθες ότι τελικά βρέθηκε η συμβιβαστική φόρμουλα για ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε πάρει το δικό σας Υπουργείο από Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή που υπάγεται κάτω από το Υπουργείο Εμπορίου. Σας αφήνει ικανοποιημένους αυτό που αποφάσισε τελικά η Βουλή, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, το θέμα ΙΚΑ Λάθη είναι ένα ταλαιπωρημένο θέμα, το οποίο δεν περιμέναμε να αντιμετωπίσει τόσα προβλήματα στην Επιτροπή της Βουλής, στη συγκεκριμένη Επιτροπή. Και ο λόγος είναι διότι ήταν ένα θέμα το οποίο είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, εξελίχθηκε με την νυν κυβέρνηση και ουσιαστικά το τι είχε γίνει είναι μόλις είχαμε αναλάβει, μας είχε υποδειχτεί από την Επιτροπή ότι σε ένα μήνα θα έπρεπε να φέρναμε νομοσχέδιο στην Επιτροπή για να προωθηθεί. Κάναμε τα δύνατα δυνατά, το φέραμε και έκτοτε ταλαιπωρείται. Πιστεύω όμως, αντί να μιλούμε για το παρελθόν, πέρασε από τις δυσκολίες που πέρασε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε βλέπουμε ένα φως στο τούνελ. Mm-hmm. Και το φως αυτό είναι ότι παίρνει την πορεία προς την Ολομέλεια. Και έγιναν κάποιες αλλαγές, οι οποίες πιστεύω ότι θα φανεί στην πορεία πόσο καλές ήταν αυτές. Σίγουρα ελαφρύνει τις υποχρεώσεις αυτών οι οποίοι θα εμπλέκονται στην τοποθέτηση τιμών μέσα στην εφαρμογή. Έχει αλλάξει ποιες θα είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες σε περιλαμβάνονται. Έχει πάει για κύκλων εργασιών 5 εκατομμύρια πλέον, ναι, το οποίο αποκλείει τις μικρές ώστε να μην υπάρχει το θέμα της συζήτησης ότι θα χρειάζονται επιπρόσθετο ανθρώπινο δυναμικό για να περνά τις τιμές σε καθημερινή βάση. Και ουσιαστικά προχωρούμε με ένα πλαίσιο το οποίο θα δίνει την ευχέρεια στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να τοποθετεί πάνω στην πλατφόρμα αυτή, πάνω στην εφαρμογή αυτή, κατά την κρίση του, τα προϊόντα εκείνα τα οποία χρήζουν να παρακολουθούνται από τον καταναλωτή. Σίγουρα δεν ήταν το αρχικό πλάνο του Υπουργείου Εμπορίου αυτό που έχει εγκριθεί από τη Βουλή, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα, μας λέτε, κύριε Υπουργέ, για να ανοίξει ο δρόμος ως προς την διαφάνεια των τιμών και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Επειδή μας ρωτάνε τηλεθεατές, να πούμε ότι τίποτα δεν μπήκε ακόμη σε εφαρμογή. Πρέπει να περάσει από μια διαδικασία στη Βουλή και ακολούθως θα έχουμε και όλα τα σχετικά για το πώς θα λειτουργεί. Εμείς κρατάμε, κύριε Υπουργέ, ότι τουλάχιστον είστε ικανοποιημένοι ότι βρέθηκε και αυτή η συμβιβαστική φόρμουλα? Ναι, βεβαίως είμαστε ικανοποιημένοι. Πιστεύω ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα. Απλώς να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι είναι ένα πλαίσιο ουσιαστικά και η ίδια εφαρμογή θα εξελιχθεί μέσα στην πορεία. Και αν δούμε ότι χρειάζονται αλλαγές ή τροποποιήσεις οτιδήποτε στην εφαρμογή, βεβαίως και θα τις κάνουμε για το καλό νοούμενο συμφέρον όλων των μερών. Λοιπόν, και αυτό ήταν και το ζητούμενο για τη δημιουργία αυτού του μέτρου. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πάμε λίγο στα τη Σεβρών. Σε λίγες μέρες από τώρα, λίγη αυτή η προθεσμία που είχατε θέσει. Πού βρισκόμαστε, κύριε Υπουργέ? Είσαστε στο ακουστικό, αναμένοντας την απάντηση της εταιρείας? Κοιτάξτε, για το θέμα αυτό, να μου επιτρέψετε να μην κάνω κάποια τοποθέτηση. Απλώς να πω ότι βρισκόμαστε σε επαφή με την εταιρεία και να το αφήσουμε μέχρι εδώ. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε κάπου. Υπάρχει αισιοδοξία στο όλο περιβάλλον της διαβούλευσης και αναμένουμε το αποτέλεσμα μέσα από την ενημέρωση από την εταιρεία. Μάλιστα. Οπότε να μην κάνουμε οποιασδήποτε τοποθετήσεις. Είναι η περίοδος αυτή που υπάρχουν κάποιες ευαισθησίες εκατέρωθεν. Οπότε να μην αγγίξουμε αυτές τις ευαισθησίες, ευελπιστώντας ότι θα καταλήξει αισίως το θέμα κοιτάσματος Αφροδίτη. Ενοχλήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Παπαναστασίου, που είχατε σχολιάσει αυτό το θέμα, σαν είχατε συμφωνήσει να μην υπάρχουν δηλώσεις, γι' αυτό και τηρείτε αυτή τη στάση τώρα? Όχι, δεν το τηρώ για τον οποιοδήποτε λόγο ή κάποιες τοποθετήσεις. Απλώς είναι το ορθό να κάνουμε κάτω από τις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε. Και οι συνθήκες, σας είπα, ότι είναι κάπως ευαίσθητες. Ωραία. Κατανοητό και σεβαστό. Αν μπορείτε όμως να μας απαντήσετε σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Σε περίπτωση που δεν καταλήξουμε σε συμφωνία με την συγκεκριμένη εταιρεία Κόλοσσο, η κυβέρνηση και το Υπουργείο έχει σχέδιο Β?
Κοιτάξτε, η σύμβαση μας δίνει κάποια εργαλεία για να διαχειριστούμε μέσα από τη σύμβαση την οποιαδήποτε κατάληξη, είτε πάει προς τη μια πλευρά είτε προς την άλλη. Οπότε εμείς θα εφαρμόσουμε απλά τη σύμβαση. Ωραία. Η σύμβαση, κύριε Υπουργέ, υποθετικό σενάριο, σε περίπτωση που τελικά η Σευρών δεν προχωρήσει με το συγκεκριμένο τεμάχιο της Κυπριακής ΑΟΣ. Αυτό το τεμάχιο επιστρέφει πίσω στην Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τη σύμβαση. Κοιτάξτε, ναι, μπορεί να επιστρέψει πίσω στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η σύμβαση προβλέπει και για αυτό το σενάριο. Mm. Όμως, όπως σας είπα προηγουμένως, είμαι αισιόδοξος ότι η εταιρεία θα παραμείνει στο βυθό τεμάχιο και θα προχωρήσει με ένα σχέδιο το οποίο θα είναι συμφωνημένο μεταξύ των δύο μερών. Ωραία. Οπότε ας το αφήσουμε μέχρι εκεί. Θα έχουμε να μην νεότερα... ασχολούμαστε με σχέδιο Β. Ίσως μάλλον δεν θα χρειαστούν σχέδια Β. Οπότε να προχωρήσουμε με το τι λέει η σύμβαση και να το αφήσουμε μέχρι εδώ να δούμε πώς προχωρούμε. Εξάλλου, όπου να είναι, θα γνωρίζουν. Ακριβώς. 5 μέρες νομίζω έχουν απομείνει, κύριε Υπουργέ, άρα θα έχουμε και εξελίξεις σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια, και εγώ σας κύριε ευχαριστώ. Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Επίσης. Τώρα, πάμε στους καταναλωτές. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε Black Friday, κυρίες και κύριοι. Μην φανταστείτε ότι.